Γιατί είναι και υφυπουργός ο κύριος Χατζηζαχαρίας στο επόμενο θέμα. Θα επαναφέρομαι στη συζήτηση την νομιμότητα ίδρυσης υφυπουργείων, καθώς πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν τη σύστασή τους αλλά και τον διορισμό υφυπουργών από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντισυνταγματικά. Σήμερα σας πω ότι συνεχίστηκε στη Βουλή συζήτηση κατά άρθρων του νομοσχεδίου για ίδρυση υφυπουργείου μετανάστευσης και ασύλου, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστο Δαμιανού να αναμένει ακόμη απάντηση κατά πόσον υπάρχει γνωμάτευση ως προς την νομιμότητα της ίδρυσης και του τρόπου λειτουργίας υφυπουργείων στη Δημοκρατία, είτε κατά τη σύνταξη του ελόγω νομοσχεδίου, είτε σε προγενέστερο στάδιο κατά την εκπόνηση νομοσχεδίων με παρόμοιο σκοπό. Να σας θυμίσω πως λειτουργούν ήδη 5 υφυπουργεία: το Υφυπουργείο Έρευνας, που είδαμε πριν, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Χρήστη Ανταφυλίδη και τον Αχιλέα Μιλιανίδη, νομικοί και οι δύο. Νομικός είναι και ο Άριστος Δαμιανού, βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, που είναι επίσης μαζί μας τηλεφωνικός. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Δαμιανού, ξεκινώ από εσάς, διότι συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση. Είχατε ζητήσει σε κάποια φάση, πριν από κάνα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, δύο, όταν ήρθε το νομοσχέδιο να συζητηθεί, εάν υπάρχει μια γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία, είτε για αυτό το νομοσχέδιο, είτε και από προηγούμενη φορά, άρα κάτι να υπάρχει προηγούμενο, ότι είναι όλα εντάξει με την ίδρυση υφυπουργείων. Είχατε κάποια απάντηση, κύριε Δαμιανού? Πρώτα, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω και δύο εξαίρετους συνάδελφους, έγκριτους νομικούς, και να πω ότι η απάντηση στο ερώτημα σας είναι πως όχι. Δεν είναι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουμε ζητήσει καθηκόντως την νομιμοποιητική βάση για τη σύσταση υφυπουργείων, και να διευκρινίσω το εξής, ένα μόνο πολύ σύντομο πολιτικό σχόλιο για να κάνουμε μια καθαρά νομική συζήτηση. Να. Η πορεία του νομοσχεδίου καθηκόντως στην Επιτροπή Εσωτερικών προχωρεί. Κατά άρθρον διαβούλευση με τα κόμματα, όπως έγινε και σήμερα, και θα το έχουμε και στις 11 Ιανουαρίου. Αλλά επειδή είναι το έκτος της σειρά υφυπουργείο που υπάρχει προσπάθεια για σύστασή του, θεώρησα καθήκον μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών να αναζητήσω επιτέλους εκείνες τις γνωματεύσεις τις οποίες επικαλέστηκαν σωρία υπουργών για να τεκμηριωθεί η σύσταση των 5 προηγούμενων υφυπουργείων. Και πρέπει να πω ότι δεν έχω λάβει οτιδήποτε. Η ενημέρωση που έχω λάβει, και το λέω γιατί ήταν ανοιχτή συνεδρίαση από το Γενικό Εισαγγελέα, είναι ότι για το συγκεκριμένο Υφυπουργείο εδράζεται η έγκριση του σε προηγούμενες νομαντεύσεις προκατόχων του. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε λάβει οτιδήποτε. Έχουμε νομική άποψη, είναι πολύ συγκεκριμένη η νομική μου άποψη, που προφανώς δεν έχει να κάνει με την πολιτική επιλογή της πρόθεσης του νομοσχεδίου, αλλά από μια θέση αρχής, ότι ως νομοθέτες οφείλουμε να τηρούμε την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα. Είναι αυτή την άποψη σας που θέλω να ακούσω, τη νομική, κύριε Δαμιανού, τώρα, γιατί τώρα μπορεί είναι να πει πάρα κάποιος... πολύ απλά τα πράγματα, κυρία Σάβα. Πρέπει να πω ότι ακόμα και ένας πρωτοετής της νομικής μπορεί να πει αυτό που θα πω τώρα, ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι rigid, ότι είναι άδεκτο, είναι και πολύ ολοκληρωμένο. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά την άσκηση εκτελεστικής εξουσίας, είναι και εξαντλητικό. Εναποτίθεται η εκτελεστική εξουσία και ασκείται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ασφαλώς και από τον Αντιπρόεδρο πριν από την έκρηξη του κατάσταση του 1963-64. 7 άρθρα του Συντάγματος εναποθέτουν την εκτελεστική εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει κατάλληλη υποψηφία, και εκεί υπάρχει και νομολογία πολύ ξεκαθαρή και πολλά συγγράμματα που ξεκαθαρίζουν ότι το κατάλληλο ασκείται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως, επειδή δεν υπάρχει ούτε ρητή ούτε εξυπακούμενη πρόνοια για την λειτουργία των υπουργείων, έχω ξεκάθαρη νομική άποψη ότι υπάρχει θέμα συνταγματικότητα. Άρα, αναμένουμε από την κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, να θωράκιζε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία, διότι προκύπτουν και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργούν 5 υπουργεία, λαμβάνουν αποφάσεις, εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία διεθνώς, συνάπτουν συμβάσεις. Προκύπτουν λοιπόν πολιτικά, νομικά και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι. Κάποιο θα μπορούσε να πει, κύριε Δαμιανού, γιατί τώρα που είμαστε στο έκτο στη σειρά υφυπουργείο προς σύσταση, γιατί δεν το είπαμε στο πρώτο, που αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο ήταν το τουρισμού ή το ναυτιλίας, δεν θυμάμαι. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον ως ΑΚΕΛ από την πρώτη μέρα τα λέγαμε, επικράτησε η θέση ότι θα ερχόταν η νομική τεκμηρίωση, αλλά ως πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών θεωρώ καθήκον μου
να έχουμε μια νομική θωράκιση για αυτό που πρόκειται να γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής. Αν δεν υπάρξει, θα αξιολογηθεί πολιτικά. Λέω, επαναλαμβάνω, ναι, δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι πρωτίστως θεσμικό, συνταγματικό, ναι, και θέμα τάξης αμέρων. Και απλά να το διευκρινίσουμε, κύριε Διαμανού, δεν είναι ότι είναι και τροχοπέδηση ψήφιση συγκεκριμένου υφυπουργείου τώρα του μετανάστευσης. Είναι ευρύτερο το ζήτημα. Τώρα, και έρχομαι είναι ευρύτερο, αλλά ναι, γίνεται με αφορμή το έκτος, ναι, στη σειρά υφυπουργείο για το οποίο υπάρχει. Μάλιστα. Και έρχομαι στον κύριο Χρήστη Τριανταφυλλίδη, που είχατε έτσι τοποθετηθεί και δημοσίως για το θέμα, κύριε Τριανταφυλλίδη, πρόσφατα, θεωρώντας ακριβώς τι, και ενημερώστε μας και εμένα αλλά και στους τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, ότι κάτι για να κριθεί αντισυνταγματικό κάποιος πρέπει να προσφύγει όταν έχει ιδιαίτερο συμφέρον. Πώς γίνεται αυτό, για να δούμε αν... τώρα συζητάμε νομικά. Κάποιος θα κρίνει αν είναι αντισυνταγματικό ή όχι ένα υφυπουργείο, σωστά, κύριε Τριανταφυλλίδη? Βεβαίως, διότι τεκμέρεται κάτι ότι είναι συνταγματικό μέχρι το δικαστήριο, ναι, που είναι το μόνο αρμόδιο, να αποφασίσει ότι είναι αντισυνταγματικό. Ποιος μπορεί να προσφύγει τώρα για αυτό το ζήτημα? Ο οποιοδήποτε πολίτης επηρεάζεται από κάποια απόφαση υφυπουργείου, και όταν λέει επηρεάζεται ενώ τα νομικά του δικαιώματα, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Επί της ουσίας όμως, επειδή ήδη ο συνάδελφος ο κ. Δαμιανού έχει τοποθετηθεί και εγώ είχα κάμια ανάρτηση πριν λίγες μέρες, εγώ πιστεύω για δύο λόγους αυτή τη στιγμή, και είναι η άποψή μου, ναι, και δεν επικαλούμε το αλάθαστον ούτε μονοπωλό τη Σοφία. Γι' αυτό και κάνουμε και τη συζήτηση, και είναι και ο κ. Ακυλιάς Μιλιανίδης, με τον οποίο παρεμπιπτόντως έκανα ξανά αυτή τη συζήτηση. Ναι. Και πολύ σωστά, και με δύο συναδέλφους πολύ μαθέστατους. Για δύο λόγους για μένα να υπάρχει σοβαρό συνταγματικό πρόβλημα. Πρώτο, διότι με βάση το Σύνταγμα ο αριθμός των Υπουργείων είναι περιορισμένος και μάλιστα κατανέμοντο μεταξύ ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επιβίωσε με βάση του δικαίου της ανάγκης η πλήρωση των Υπουργείων που κατανέμοντος στην τουρκοκυπριακή κοινότητα από Ελληνοκύπριους, διότι έπρεπε το κράτος να δουλέψει, αλλά είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Προσετέθη έναν λόγω της κατάργησης της κοινοτικής συνέλευσης όμως, που είναι το Υπουργείο Παιδείας, πουθενά δεν υπάρχει πρόνοια για δημιουργία ή ύπαρξη υφυπουργείων, και εδώ έρχομεθα στο δεύτερο πρόβλημα. Ακόμα εδώ και μια παρένθεση, υπήρξε κάποια στιγμή επί Σπύρου Κυπριανού, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το εγχείρημα υφυπουργείου, το οποίο δεν κράτησε πολύ. Αν γνωρίζει, αν θυμάται κανείς, να μας πει. Σωστό, ναι, εγώ θυμούμαι, ναι, ναι, υπήρξε κάποια προσπάθεια. Και έκαναν πίσω. Όμως είναι σημαντικό και το δεύτερο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα, αν πούμε θεωρητικά ότι τα υφυπουργεία με κάποιον τρόπο είναι νόμιμα, ναι, είναι παράνομοι διορισμοί των υφυπουργών. Διότι το Σύνταγμα, τους υφυπουργούς τους διορίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το Σύνταγμα, χρησιμοποιώντας τη λέξη περιοριστικά, στο άρθρο 48 καθορίζεται σε εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, και μέσα σε αυτές τις περιοριστικά καθοριζόμενες εξουσίες δεν περιλαμβάνεται εξουσία διορισμού υφυπουργού. Προφανώς, αφού το Σύνταγμα δεν προνοεί περί δημιουργίας υφυπουργείων. Επομένως, κατά την άποψη μου, έχουμε όργανα τα οποία εκτελούν εκτελεστική εξουσία, που είναι τα υφυπουργεία, και έχουμε κορυφές των οργάνων αυτών που είναι υφυπουργοί, οι οποίοι έχουν, πέραν του ότι ηγούνται παρανόμου οργάνου, έχουν διοριστεί και παράνομα. Τώρα, ναι, και τελειώνω, θα μου πείτε, εντάξει, από το 60 μέχρι σήμερα δεν έχουν διευρυνθεί οι ανάγκες της εκτελεστικής εξουσίας, παραμείνουμε με 11 υπουργεία? Η απάντηση είναι απλή. Δυστυχώς, ναι, λόγω της μορφής του Συντάγματος, αλλά θα μπορούσε, όπως συμβαίνει στο Υπουργείο Γεωργίας, να δημιουργηθούν διευθύνσεις υπό τη σκεπή υφισταμένων υπουργείων, οι οποίες να επιλαμβάνονται αυτών των επιπρόσθετων θεμάτων. Και οι επικεφαλείς, και τελειώνω, μπορεί να ονομάζονται οτιδήποτε. Αν θέλετε, μπορεί να ονομάζονται και υφυπουργοί. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρότατη διαφορά. Θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα διορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, θα μπορούν να διεκδικούν τη θέση οποιοδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας έχει τα προσόντα,
και θα επιλαμβάνεται το δικαστήριο του αξιοκρατικού του διορισμού ή όχι. Ενώ τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, διότι διορίζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την άποψή μου, κατά τρόπον αντισυνταγματικό. Μάλιστα, να ακούσουμε για τον κύριο Μιλιανίδη. Εσείς είχατε σταθεί προηγούμενη φορά που το θέσαμε το θέμα, κύριε Μιλιανίδη, στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούνται θεραπείες υπό την έννοια ότι μπορεί να παρίστανται στο Υπουργικό, δεν ψηφίζουν κλπ. Αλλά έλατε να δούμε τώρα, να ακούσουμε ξανά τη θέση σας, τώρα στη βάση και των όσων λέχθησαν από συναδέλφους σας. Ναι, να σας χαιρετήσω, να χαιρετήσω και τους εκλεκτούς συναδέλφους. Εμπρότης, επειδή το ρωτήσατε πριν, το πρώτο υφυπουργείο ήταν το Ναυτιλία. Μάλιστα. Που ιδρύστηκε το Μάρτιο του 2018. Όντως υπήρχαν υφυπουργοί εσωτερικών και για ένα μικρό διάστημα παιδείας Σπύρου Κυπριάνη. Εσωτερικών υφυπουργός υπήρχε για σχεδόν 7 χρόνια και σαν 3 υφυπουργοί. Αλλά υπήρχε μεγάλη διαφορά, διότι εκεί μιλούσαμε για υφυπουργό μέσα σε υπουργείο. Δηλαδή, ο υφυπουργός υπαγόταν διοικητικά σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο. Το ίδιο υπήρχε και με τον υφυπουργό Προεδρίας, ο οποίος διορίζεται ουσιαστικά από το 60 σχεδόν. Ο οποίος διορίζεται το πάντοτε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή δεν είχε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκι. Το πρώτο σημείο που είναι κεντρικό και διαφοροποιεί την παρούσα κατάσταση με τα υφυπουργεία είναι ότι τα υφυπουργεία ιδρύονται με νόμο και ουσιαστικά αφαιρούν τμήμα της δημόσιας υπηρεσίας από την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι αυτόν που σας είχα πει την προηγούμενη φορά που, όπως σωστά λέτε, μιλήσαμε μαζί, ότι δηλαδή ο υφυπουργός δεν είναι μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα ουσιαστικά έχουμε τμήματα της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων, δραστηριοτήτων που κάνουν αυτά τα υφυπουργεία και ούτω καθεξής, τα οποία δεν υπάγονται άμεσα μέσω του υφυπουργού υπό το συντονιστικό έλεγχο του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν μπορούσε κάποιος να πει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί γενικά την εξουσία του, αλλά εδώ δημιουργείται η παραδοξότητα στο ότι ο υφυπουργός δεν είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και επομένως ο προϊστάμενος αυτού του πολιτικού τμήματος, αυτού του τμήματος της δημόσιας διοίκησης της κεντρικής, δεν συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα το πρώτο έχει να κάνει με τη δομή των υφυπουργείων που είναι κάπως διαφορετικό από τα υφυπουργεία τα άλλα που συζητούμε, ναι. Δηλαδή υφυπουργούς Προεδρίας ή υφυπουργούς Επισπύρου Κυπριανού, διότι εκεί δεν είχαμε ξεχωριστή δομή υφυπουργείων. Ναι. Άρα τώρα με τον νόμο έχουμε αυτόν τον νέο γεγονός, το οποίο είναι αυτό που επισήμαναν και οι συνάδελφοι μου, δηλαδή σε σχέση με το ποιος ασκεί την εξουσία. Δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να λυσεί συνταγματικά με κάποια τροποποίηση αν ετήσει το ζήτημα, αλλά σημίζω ότι πράγματι από την πρώτη φορά, αν όντως ήταν επί Κώστα Κληρίδη, υπήρξε η γνωμάτευση στην οποία έγινε αναφορά από τον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Δαμιανού, ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε τροποποίηση του συντάγματος, διότι είναι συνταγματικά τα υφυπουργεία. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο τον Χρήστιαν Ναφιλίδη, είναι ότι έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να διορίζει κάποια επιπρόσθετα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ονομάζονται υφυπουργοί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έγινε το Σύνταγμα, έχει, όσο και ας συχνά λέμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αδέσμευτες εξουσίες, δεν είναι αυτή βεβαίως η λογική του Συντάγματος. Η λογική ήταν ότι οι περισσότερες εξουσίες ανήκουν στο όργανο που λέγεται Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, προσδιορίζονται ρητά στο Σύνταγμα ποιες είναι οι εξουσίες του και είναι περιορισμένες. Με νόμο εδώσηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το δικαίωμα που δεν το έχει στις ρητά περιορισμένες εξουσίες του στο Σύνταγμα, να διορίζει υφυπουργός. Και εκεί γίνεται το ερώτημα. Μπορεί να έρθει ο κοινός νομοθέτης και να προσδώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εξουσίες διορισμού που δεν του είχε δώσει ο συνταγματικός νομοθέτης
ενώ γίνεται παραδεκτό από σχεδόν όλους ότι οι εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Σύνταγμα εγκαθορίζονται με περιοριστικό τρόπο. Η απάντηση σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου, είναι όχι. Ότι δεν μπορεί ο κοινός νομοθέτης να δώσει εξουσίες αντίθετες προς το Σύνταγμα, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για διορισμών υφυπουργών. Αλλά, όπως είπα, δεν έχει εξεταστεί ζήτημα θεραπείας αυτών των ζητημάτων, διότι δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση. Ανέφερε ο κύριος Δαμιανού ότι ζήτησε την γνωμάτευση και δεν... Η Βουλή ζήτησε προφανώς την γνωμάτευση και δεν έχει δώσει. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του τρόπου που διεξήχθη η συζήτηση σε σχέση με τα υφυπουργεία. Δηλαδή δεν έγινε δημόσια η συζήτηση, δεν ετέθηκαν εις τη βάσανο οι απόψεις αυτές τη συζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος σε μια προσφυγή που έχει να κάνει με έναν απλό ζήτημα να στο πάει. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, κάποιος του απορρίφθηκε η αίτηση για ελάχιστο εγγυημένο. Θα μπορούσε. Στη Σύνταγμα Πραγματικότητα, είτε του Υφυπουργού λόγω του τρόπου διορισμού του, είτε και του Υφυπουργείου του ίδιου. Άρα, έχοντας αυτά δεδομένα και κάνοντας για πρώτη φορά έτσι δημόσια αυτή τη συζήτηση, κύριε Δαμιανού, υπάρχει τρόπος να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, διότι όπως συζητάμε και αντιλαμβάνομαι, αν κριθεί αντισυνταγματικό ένα Υφυπουργείο, άρα σοριδών όλα, θα είναι δυσβάχτακτες οι συνέπειες, έτσι, και θα λήξουν στους φορολογούμενους. Άρα, ποιες είναι οι προθέσεις σας, κύριε Δαμιανού, ως βουλευτές? Δεν ξέρω, η Επιτροπή Εσωτερικών αν είναι η αρμόδια ή νομικών, δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι τέτοια ασεμβέλεια στο ζήτημα που θα πρέπει να τύχει ενός πολιτικού χειρισμού σε επίπεδο σύσκεψης αρχηγού με την πρόεδρο της Βουλής, που αντιλαμβάνομαι όταν είχε διευθύνει στο πρόσφατο παρελθόν το ζήτημα, γίνονταν και κάποιες σκέψεις για να υπάρξει γνωμάτευση προς όφελος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όμως, επειδή εδώ η εκτελεστική εξουσία αποτείνεται στη Βουλή με συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έπρεπε να είχε προηγηθεί ασφαλώς και η ευρύτερη συζήτηση, ούτως ή άλλως για ένα πολύ στοιχειώδες νομοσχέδιο προνοείται δημόσιος διάλογος. Πώς μάλλον για τέτοια ζητήματα. Απλά κρίτα μένω να πούμε ότι η παρούσα κυβέρνηση ακολούθησε την πεπατημένη της προηγούμενης, όταν ξεκίνησε έτσι, η ίδρυση των υφυπουργείων. Για να μην πω για το μετρημένο που λέμε για πολλά πράγματα, αλλά ακριβώς κάποια στιγμή έπρεπε να σπάσει αυτό το απόστημα και να γίνει αυτή η συζήτηση, έστω και εκ των υστέρων. Θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός. Για παράδειγμα, μια λύση ενδεχομένως θα ήταν η υπαγωγή των υφυπουργών, όπως λέχτηκε προηγουμένως στα Υπουργεία, αλλά όχι με ανεξάρτητες αρμοδιότητες που να εδράζονται στις υφιστάμενες αρμοδιότητες των Υπουργών. Να υπάρχει μια γενική διεύθυνση κατά τα πρότυπα του τι έγινε στο Υπουργείο Γεωργίας Περιβάλλοντος. Ναι. Ακριβώς. Και επειδή γίνεται και μια ευρύτερη συζήτηση, να απαντήσω και δύο ζητήματα που δεν έχουν απευθυνθεί στην κουβέντα μας. Πρώτον, ποτέ στο παρελθόν ούτε ο μακαριστός Κρήτων Τωρναρίδης, όπως λέγεται, έχει συμφωνήσει. Αντιθέτως, έχει υποδείξει το παράνομο των υφυπουργείων και έχει πει ότι ενδεχομένως μια πτυχή που θα μπορούσε να εξεταστεί ήταν ο διορισμός δημοσίου υπαλλήλου, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, επειδή γίνεται παραλληλισμός με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει ρητή πρόνοια στο Σύνταγμα και εκχωρούνται αρμοδιότητες δυνάμεων του Συντάγματος από υπουργούς και με απόφαση του Πρωθυπουργού του επικεφαλής της κυβέρνησης. Άρα είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Εμείς έχουμε ένα Σύνταγμα πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και άλλα ζητήματα που μας απασχολούν, που αφορούν είτε ζητήματα που αφορούν σημεριωδή άρθρα, δεν μπορούν να τροποποιηθούν, είτε γιατί αφορούν τον πυρήνα της έκρησμης κατάστασης, επίσης δεν διαφοροποιούνται. Άρα εδώ έχουμε 10 υπουργεία. Έγινε η εξαίρεση, ένα κατ' λόγο που εξήγησε ο Κρίστιαν Ταφυλίδης για το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πρόβλημα με αυτό που γίνεται σήμερα, που βρίσκεται έξω και από το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος. Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. Και εσάς, κύριε Τριανταφυλίδη και κύριε Μιλιανίδη, ξέρω αν θέλετε κάτι έτσι να προσθέσετε να το κλείσουμε το θέμα για σήμερα, διότι είναι πολύ σοβαρό, θεωρώ, για να το εξελίξουμε, όχι εμείς εδώ τώρα τηλεοπτικά, αλλά εκείνοι που πρέπει. Εκείνο το οποίο με την άδεια σας θα έλεγα, είναι ότι καθόν χρόνων παρακολουθούμε καθημερινώς η κοινή γνώμη να ασχολείται με έξοδα μεταφορικά, διασπάθησης. Έξοδα επιδομάτων κτλ. Δεν είναι ακαδημαϊκό το ζήτημα. Η ύπαρξη
υφυπουργείων παράνομων και η ύπαρξη σε δημόσιες θέσεις παράνομα διοριστέντων υφυπουργών συνιστά εξόφθαλμη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, το οποίο πρέπει να επιληφθεί άμεσα η πολιτεία. Και το δεύτερο, και τελειώνω, δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, για να ενδεχομένως ικανοποιηθούν πολιτικές επιδιώξεις ή να εξυπηρετηθούν πολιτικές επιδιώξεις, εκαταντήσαμε να έχουμε σήμερα παράνομα υφυπουργεία και παράνομους υφυπουργούς. Σήμερα από πριν, έτσι, και από το Δημοκρατικό Συναγερμό τα πλήστα και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης ήταν και από το 2012 ως προεκλογικό τότε του κυρίου Αναστασιάδη, και εγώ ευχαριστώ. Κυρία Σάβα, ναι, δεν έχω κανέναν απολύτως πρόβλημα. Ναι. Η επωνόματη της νομιμότητας να πω εκείνο που είναι η άποψή μου, ασχέτως ποιον πολιτικό χώρο αφορά και επηρεάζεται. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κύριε Μιλιανή, θέλετε να προσθέσετε ή να το κλείσουμε εδώ? Νομίζω τα είπαμε, κυρία Σάβα, ήταν. Θα τα ξαναπούμε όμως. Αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά και το να αλλάζουν τα πράγματα. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους τρεις.